Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά απόψε. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, όπως γίνεται κάθε βράδυ εδώ στο Κόντρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και θέλω να ευχαριστήσω πέρα από εσάς για τη συμμετοχή και την πολύ δυνατή επικοινωνία που έχετε με την εκπομπή, το Euro Channel που μας μεταδίδει και μας βλέπει η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία, και την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση στην Πελοπόννησο και μας βλέπει όλη η Πελοπόννησος, και είμαστε και ανεβασμένοι φυσικά Nova TV και OTE TV. Και αυτό σημαίνει ότι μας βλέπει σχεδόν όλη η επικράτεια, πέρα από τα Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Κίνα, οπουδήποτε. Είναι πολύ σημαντική η συντροφιά απόψε. Θέλω να σας πω ότι είχαμε νέες τουρκικές απαράδεκτες προκλήσεις. Δεν υπάρχει συνέτηση. Έχουμε νέα τουρκική πρόκληση, φίλες και φίλοι. Προσωπική επίθεση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, με αφορμή τις δηλώσεις του από τα Δωδεκάνησα για το δικαίωμα της Ελλάδας να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στο Αιγαίο. Είμαστε, λέει, ικανοποιημένοι για την επιθυμία του Προέδρου Παυλόπουλου να αναπτύξει τις φιλικές σχέσεις με τη χώρα μας. Ωστόσο, παρατηρούμε με ενδιαφέρον και είμαστε έκπληκτοι με τις παρατηρήσεις του, που δείχνουν μια σοβαρή έλλειψη γνώσεων των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου, αναφέρει επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Άγκυρα μάλιστα προβάλλει ξανά τη θεωρία της για τα αποστρατικοποιημένα νησιά του Αιγαίου, αναφέροντας την ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΞ ότι η συνθήκη της Λοζάνης έχει εγκαταστήσει την αποστρατικοποίηση του Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη της τις ανησυχίες της Τουρκίας. Επιμένοντας ακόμα περισσότερο, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η συνθήκη των Παρισίων πιο ξεκάθαρα καθόρισε το στάτους του Αιγαίου και γίνεται λόγος μάλιστα για θεμελιώδης δικαίωμα της Τουρκίας να αντιτίθεται στη στρατιωτική δραστηριότητα της Ελλάδας στο Αιγαίο, καθώς βασίζεται στη σκοπιά της Τουρκίας όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και είναι ένα καθήκον μας όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας της περιοχής. Αυτά τα γράφει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, φίλες και φίλοι. Αφήστε την φωτογραφία με τον κύριο Παυλόπουλο. Κύριε Καλοκαιρινέ, παρακαλώ πάρα πολύ. Απάντησε ο πρόεδρος, ο οποίος χαράζει γραμμή στα πολύ μεγάλα εθνικά θέματα, και ευτυχώς υπάρχει ταύτιση απόψεων σχεδόν όλων των κομμάτων και υπάρχουν και ανακοινώσεις σήμερα, πέρα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών φυσικά, και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Τολοβέρδο. Χαράσει γραμμή ο πρόεδρος και από το Κυπριακό, που και ο Πρωθυπουργός είδε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για το Κυπριακό, και τώρα με τις δηλώσεις που έκανε προχθές. Ο κύριος Παυλόπουλος απάντησε πολύ εύστοχα ότι στο πλαίσιο της ειλικρινούς φιλίας και της καλής γειτονίας που εμείς επιδιώκουμε εμπράκτος, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Τουρκία να κατανοήσει τους βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου και τη σωστή ερμηνεία τους. Έβγαλε απάντηση φυσικά και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει διάφορα, ότι με έκπληξη και αγωνία παρακολουθούμε τις δηλώσεις Έβγαλε σκληρή απάντηση στο ΙΠΕΞ στον κύριο Τσαβούσογλου, που λέει: το να γνωρίζεις το διεθνές δίκαιο σημαίνει πάνω απ' όλα και να το σέβεσαι και να μην το παραβιάζεις. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κύριο Τσαβούσογλου, πέρα από τον κύριο Παυλόπουλο, την έπεσε και στον κύριο Καμένο. Τον αποκάλεσε, είναι παραλυρηματική η κατάσταση με την Τουρκία, φίλες και φίλοι, δεν βρίσκεις άκρη πλέον. Αποκάλεσε τον κύριο Καμένο, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, ρατσιστή και κακομαθημένο. Ρατσιστής, κακομαθημένο παιδί, συκοφάτησε και τον Τσίπρα. Υποστήριξε το Μέκαρο Μαξίμου, έστειλε μήνυμα, λέει, τους Τούρκους ότι η Ελλάδα δεν θα ξανακάνει δηλώσεις. Δεν βρίσκεις άκρη. Πάνε να μας προκαλέσουν. Ψυχραιμία. Χρειάζεται πολύ ψυχραιμία και ηρεμία και κοινή γραμμή στα μεγάλα εθνικά μας θέματα. Και ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες απάντησε κι αυτός στην Άγκυρα: δεν θα αφήσουμε αναπάντητες τις προκλήσεις των Τούρκων. Και ενημέρωσε και τους εταίρους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Και ταυτόχρονα η Τουρκία βγάζει και το ερευνητικό Μπαρμπαρόσα στην Ανατολική Μεσόγειο και ξεκινάνε, φίλες και φίλοι, νέες έρευνες για φυσικό αέριο. Παρουσιάζω αμέσως τους απόψινους καλεσμένους της εκπομπής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Χρήστου, πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, αρθρογράφος σήμερα στην Αυγή. Κύριε Χρήστου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πώς είστε? Λέμε από υγεία καλά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Ψυχραιμία. Νίκος Σοφιανός, Γενικός Γραμματέας ΕΒΕΑ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σοφιανέ. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Όπως, με δυσκολία, αλλά ακόμα επιβιώνουμε. Όπως όλοι οι Έλληνες. Γιάννης Σαρακιώτης, δικηγόρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την ωραία Φθιώτιδα. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαρακιώτη.
Καλησπέρα κύριε Λιάτσο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Σάκης Ιωαννίδης, οικονομολόγος, μέλος εκτελεστικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα σας κύριε Λιάτσο. Κύριος Νίκος Μωραΐτης, αγρότης, οικοδόμος, βουλευτής του ΚΚΕ από την ωραία Έτωλο Ακαρνανία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Προσπαθούμε. Μιχάλης Κατρίνης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη. Από την ωραία Ήλια, βεβαίως, που μας βλέπει. Για να συμπληρώσουμε τις συστάσεις. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κόντρα νιούς τα λέει όλα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο της θέμα. Πολύ πετυχημένο πρωτοσέλιδο, να το δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ. Έφυγαν οι Τροϊκανοί. Τους ευχόμαστε καλό ταξίδι. Γράφει η Κόντρα νιούς στο πρώτο θέμα. Να ξαναγυρίσουν μόνο σαν τρεις τελίτσες τουρίστες. Θαυμαστικό. Έφυγαν οι Τροϊκανοί, τους ευχόμαστε καλό ταξίδι. Ψυχή και καρδιά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, αναρωτιέται η Κόντρα νιούς στο πρώτο θέμα. Το ξέρουν ότι θα περάσουν στην ιστορία σαν μια ομάδα που σκλάβωσε τη χώρα, που έδωσε τον πολιτισμό στον κόσμο, ερωτηματικό. Ευχόμαστε ολόψυχα καλό ταξίδι, γράφει η Κόντρα νιούς, στους εκπροσώπους των ξένων των κογλήφων, που βρέθηκαν αυτή τη βδομάδα στην απικία χρέους που λέγεται Ελλάδα και ελπίζουν να μας ξανάρθουν μόνο ως τουρίστες για να θαυμάσουν τα αξιοθέατα και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Η επτάχρονη παρουσία του στην Ελλάδα είναι σίγουρο ότι θα περάσει στις γκρίζες ζώνες της ιστορίας. Όταν ξεχαστεί ο εφιάλτης των μνημονίων, τότε όλοι θα θυμούνται τη γνωστή δύναμη κρούσης των τοκογλήφων που κατάφερε να σκλαβώσει τη χώρα, που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού και της δημοκρατίας ολόκληρο τον κόσμο. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα περιγράψουν με μελανά χρώματα τα γεράκια των τοκογλήφων που λαϊλάτισαν τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία, έσπρωξαν στην ανεργία 2 εκατομμύρια Έλληνες, εξαθλίωσαν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και διέλυσαν ολοκληρωτικά τον οικονομικό ιστό. Αυτός ο εφιάλτης δεν πρέπει να επιστρέψει ούτε καν στα όνειρα. Γιατί οι αντοχές έχουν τελειώσει και δεν έχει μείνει τίποτα άλλο για να λαϊλατίσουν. Συμφωνείτε, κύριε Χρήστου, με τη λογική του πρωτοσέλιδου της Κόντρα νιούς που θα δουν οι αναγνώστες το πρωί στα περίπτερα? Συμφωνώ, αλλά δυστυχώς στη φάση που βρισκόμαστε χρειαζόμαστε μια συμφωνία ικανή να σταματήσει την διαδικασία της ύφεσης. Και αυτό είναι το παράδοξο. Οι προτάσεις που κάνουν ουσιαστικά εμβαθύνουν και συνεχίζουν την ύφεση, ενώ ο τόπος έχει ανάγκη από ανάπτυξη. Και δεν την έχει μόνο ο τόπος, ο δικό μας, την έχουν και αυτοί οι ίδιοι την ανάπτυξη, διότι πώς θα αποκληρώσεις τον δανειστή σου αν δεν βγάλεις κέρδη από τα... Σωστό. Εδώ είναι το, αυτό που μας πέρασε όλους από το μυαλό και το γράφει και η Κόντρα νιούς. Ότι τελικά δεν τους ενδιέφερε τόσο πολύ να πάρουν χρήματα, όσο περιουσιακά στοιχεία. Όσο περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα. Εδώ στήθηκε και το υπερταμείο, κύριε Χρήστο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Υπερταμείο για 100 χρόνια, πρωτοφανές αυτό που έχει συμβεί, φίλες και φίλοι, στη χώρα μας. Είναι, πώς να το πω τώρα, οι πολύ κακές εξελίξεις από την επταετία των μνημονίων. Πρέπει να σε κάθε συζήτηση να θυμίζουμε στους Έλληνες πολίτες ότι η χώρα επισήμως χρεοκόπησε το 2010. Ναι. Και χρειάζεται να κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια, όπως θα κάναμε είτε στο σπίτι μας αν η οικογένειά μας είχε παρόμοια προβλήματα, είτε στην επιχείρησή μας, αν η επιχείρησή μας είχε παρόμοια προβλήματα. Πρέπει να σκιστούμε στη δουλειά, να δουλέψουμε όλοι για να τα φέρουμε βόλτα και να αποκλειώσουμε. Είναι πολύ σωστό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σωστό. Ο κόσμος δυστυχώς έχει ξεχάσει ότι έχουμε χρεοκοπήσει. Και φαίνεται και τα capital controls έχουν απομακρυνθεί με τη χρήση του πλαστικού χρήματος και τις χρεωστικές και πιστωτικές χάρτες. Δεν αισθάνεται το ζόρι που αισθανόταν εκείνο το καλοκαίρι που περιμέναμε όλοι στην ουρά, γνωριστήκαμε όλοι οι Έλληνες έξω από στο ATM, ας πούμε, για να πάρουμε τα 60 ευρώ. Αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ είναι ότι ενώ θα έπρεπε, εσείς αν ήσασταν τράπεζα και εγώ είχα μια επιχείρηση, θα μου λέγατε δώσ' μου το πλάνο σου, πώς θα βελτιώσεις και θα αυξήσεις τα έσοδά σου και θα μειώσεις τα έξοδά σου, ούτως ώστε να σου περισσεύουν χρήματα για να μπορείς να με πληρώνεις για το δάνειο που σου έχω δώσει. Ναι. Εδώ όταν σου ζητάει λοιπόν και σου μειώνει τις εισπράξεις σου, σε τελική ανάλυση, ένας είναι ο στόχος να σου πάρει το μαγαζί σου. Δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Δυστυχώς. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα σήμερα για αυτό που λέμε τα Golden Boys, γιατί έχει γίνει τρομερή κουβέντα. Αλλά εμείς, αν έχουμε Golden Boys, τι να πούνε στη Βρετανία. Ο πρώην Βρετανός Υπουργός Οικονομικών βρήκε νέα δουλειά, πρώην Υπουργός Οικονομικών στη Βρετανία. Και με πόσα λέτε θα αμείβεται, ναι, όπως διαβάζετε στον τίτλο. Με 15.000 ευρώ, αυτός ο κύριος είναι, 15.000 ευρώ την ημέρα. Με το ποσό των 748.000 ευρώ θα αμειφθεί ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, George Osborne,
για εργασία μόλις 48 ημερών. Κύριε Καβαθά, βλέπετε τι γίνεται στη Βρετανία. Μήπως την κάνουμε για Βρετανία. Μήπως πάμε κι εμείς απάνω στην Τερέζα Μέη εκεί πέρα, που είναι και το Brexit τώρα και έχουν, είναι εξελίξεις μπροστά. Θα παίρνει 15.000 ευρώ, την ημέρα για 48 βέβαια μέρες. Είναι όλοι πρώην από επίτροπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όλοι βρίσκουν δουλειές μετά σε διάφορες πολυεθνικές και κονομάνε παχτολό χρημάτων και δίνουν συμβουλές. Το παίζουν σύμβουλοι, ομιλίες κάνουν. Πρώην πρωθυπουργοί κάνουν ομιλίες. Από την Αμερική ξεκίνησε αυτή η συνήθεια και περνάει. Ό,τι αμερικάνικο έρχεται μετά εδώ και κονομάνε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. 100.000 ευρώ για ομιλία. 150.000 ευρώ. Γράφουν βιβλία. Τώρα θα γραφτούν, λέει, θα γραφτεί βιβλίο για τον Ομπάμα και θα πάρει την τριπλάσια αμοιβή από τον εκδοτικό οίκο από ό,τι είχε πάρει ο Κλίντον. Τρεις φορές πάνω ο Ομπάμα. Και εδώ βέβαια ασχολιόμαστε με πολύ ωραία θέματα. Όπως έχουμε την περίπτωση, αγαπητέ κύριε Καβαθά, του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ. Και εδώ πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα. Αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εμείς δεν θα τα αφήνουμε καθόλου. Σωτήρης Νίκας είναι, δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω προσωπικά. Μια φωτογραφία μπορεί να δείξετε στη θέση μου. Αφήστε τον κύριο Καβαθά να τον δούμε. Τον κύριο Σωτήρη Νίκα, ο οποίος πήρε, αυτός είναι συμπαθέστατος, 250.000 ευρώ εφάπαξ. Θα μου πείτε, είναι παράνομο όλο αυτό. Άκουσα υπουργούς της κυβέρνησης να στηρίζουν, όπως τον κύριο Σταθάκη στήριξε το Διευθύνοντα Σύμβουλο τη ΔΕΣΦΑ. Για το δωράκι αυτό των 100.000 που είναι παραπάνω που έβαλε στο εφάπαξ που πήρε. Τον στήριξε, βγήκε στις τηλεοράσεις. Βέβαια, οι υπουργοί, κατά τη γνώμη μου, αντί να στηρίζουν τέτοιες καταστάσεις, καλύτερα να στηρίζουν τον απλό πολίτη και να ασχολούνται με τα προβλήματα, φίλες και φίλοι, των απλών πολιτών. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και να είναι και ανοιχτές οι πόρτες των Υπουργείων, να μην είναι κλειστές οι πόρτες των Υπουργείων, διότι πολλοί κόσμος μου τηλεφωνεί και εγώ μιλάω στα τηλέφωνα, κύριε Καβαθά, το απόγευμα που παίρνουν τηλεθεατές. Και μου λένε ότι προσπαθούν να μιλήσουν με τον ΤΑΔΕ, στο ΤΑΔΕ Υπουργείο, και έχει δώσει και εντολή και ο κ. Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας. Ανοίξτε τις πόρτες και ελάτε σε επαφή με την κοινωνία. Και βρίσκουν τύχη μπροστά. Λες και δουλεύουν στον Μπόμπολα. Μπετό, αναρμέ, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα. Είναι κλειστές οι πόρτες των Υπουργείων, δεν έχετε σε επαφή. Ο Αποστόλου, χθες, ο Υπουργός, του φωνάζαν με τον Ντούκα από κάτω να έρθουμε απάνω μια αντιπροσωπεία να μιλήσουμε. Επειδή πήγαν, λέει, με τις γλίτσες και τα λοιπά, η κριτική, κλειστό του Υπουργού. Δεν ασχολούμαι, λέει, με τραμπούκους, λέει ο κ. Αποστόλου. Λοιπόν, ένα θέμα ΔΕΣΦΑ. 250.000 εφάπαξ. Περιμένουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χρόνια να βγάλουν εφάπαξ. Αυτός το έβγαλε, το εισέπραξε ήδη το εφάπαξ, από ό,τι πληροφορήθηκα. Το ερώτημα, Εμίλη, ναι, είναι... Παρακαλώ. Το εισέπραξε διότι το είχε βάλει στο συμβόλαιό του. Αλλιώς δεν εξηγείται. Το είχε βάλει στο συμβόλαιο. Ναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πριν βγει στη σύνταξη, είχε πάρει βαθμό και μόλις πήρε τον τελευταίο βαθμό, τον ανώτερο βαθμό, βγήκε στη σύνταξη. Πήρε δηλαδή το ανώτατο, προφανώς προβλεπότανε, αλλά και να πω και κάτι, κύριε Χρήστου, κάτι άλλο, αγαπητέ Δημήτρη. Σήμερα να ακούσει, που μας ακούει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, φρικάρει ο κόσμος, όταν ακούει εφάπαξ 250.000. Εδώ μέχρι ο κύριος Στέφανος Μάνος, που πιο θατσερικός πεθαίνεις από τον Στέφανο Μάνο, βρήκε ευκαιρία, φαίνεται, να έρθει στη δημοσιότητα ο συμπαθής κύριος Στέφανος Μάνος και λέει προκλητικό να υπάρχουν εφάπαξ 250.000 ευρώ στο δημόσιο. Είναι προκλητικό. Έκανε σχόλιο για το χρυσό εφάπαξ ο αγαπητός κύριος Στέφανος Μάνος, για το χρυσό εφάπαξ του Προέδρου του ΔΕΣΦΑ μέσω Twitter. Το εντυπωσιακό, λέει, προκλητικό είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εφάπαξ 250.000 ευρώ στο δημόσιο τομέα. Πλήρης κατάλογο σε μια εβδομάδα. Κύριε Μάνο, αν είναι να βγάλετε τον κατάλογο, λέτε να βγάλετε στην εκπομπή εδώ, να το κουβεντιάσουμε. Να φέρετε όλο τον κατάλογο με τα προκλητικά εφάπαξ, να τα μάθει και ο ελληνικός λαός. Τι γίνεται μια. Πώς να το πω τώρα, νομεκλατούρα ανθρώπων, ας πούμε, και κονομάνε του κόσμου τα λεφτά, όταν αυτή τη στιγμή το 40% είναι φτωχοί Έλληνες, 500.000 Ελληνόπουλα με πτυχία, τα καλύτερα πτυχία της Ευρώπης, πάνε στο εξωτερικό και η ανεργία είναι στο 1,5 εκατομμύριο ή τουλάχιστον η επίσημη, κύριε Καβαθά. Παρακαλώ πολύ. Και κάτι άλλο θα το πω όλα για να μην σας κουράζω. Είχαμε αύξηση και στον ΟΔΙΧ. Έρχονται όλα τώρα που είναι. Είμαστε στην απόλυτη κακή κατάσταση της οικονομίας, κύριε Καβαθά. Είχαμε άλλον που δεν τον ξέρω καθόλου. Βέβαια, μου λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του. Διαχειρίζεται, λέει, το δημόσιο χρέος. Είναι επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος έπαιρνε μισθό 4.631 ευρώ και προφανώς ήταν λίγα τα 4.631 ευρώ. Και πήγε από τα 4.631 ευρώ, πού λέτε,
στα 8.315 ευρώ. Νομίζω όμως ότι υπάρχει νομοθετημένο ότι και αυτό νομοθετημά, δεν είπαμε ότι είναι υπερβαίνει ο μισθός των προέδρων ή των διευθυντών. Μα δεν είπα ότι είναι τίποτα παράνομο. Όχι, δεν μπορεί να είναι πάνω από το, δεν μπορεί να είναι από το μισθό του. Και έχουμε και καπάκι. Δεν... Τι έγινε. Ήρθε τροπολογία. Μισό λεπτό, κυρία Ιωαννίδη, περιμένετε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και έρχεται και καπάκι. Αύξηση 1.346 ευρώ στο μισθό διευθύντρια του Υπουργείου του Μουζάλα. Και αυτό λέει νόμιμο, το διάβασα όλο, είναι νόμιμο κανονικά. Με νόμους, λέει τάδε νόμος, τάδε παράγραφος κτλ. Αυτά λοιπόν που ακούει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, που παίρνει κάτω από 400 ευρώ ένας εργαζόμενος, που έρχεται 10 του μηνός και δεν έχουμε λεφτά να πάμε στον κρεοπόλη και τρώμε 2 φορές το μήνα κρέας. Και δεν έχουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ μετά τις 15 του μηνός. Τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα. Δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας 1.100.000 άνθρωποι. Συμβαίνουν αυτά τα πολύ ωραία στη χώρα των θαυμάτων που ονομάζεται Ελλάς. Το σχόλιο σας. Κύριε Λιάτσο, κοιτάξτε, την στιγμή που το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία 7 χρόνια έχει πιεστεί και έχει υπερφορολογηθεί και έχει δεχθεί μειώσεις μισθών και συντάξεων στο επίπεδο περίπου του 50%, δεν νομίζω ότι κανένας κρατικός λειτουργός είναι λογικό ή δικαιούται, αν θέλετε, να παίρνει τέτοιες αμοιβές ή τέτοια μπόνους ή και εφάπαξ. Αυτό είναι πρόκληση για την κοινωνία. Και νομίζω ότι υπάρχει δεσμοθέτηση. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανώτατος μισθός σε προέδρους δημοσίων οργανισμών, διευθύνοντες συμβούλους, που να ξεπερνά το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Είναι περίπου 4.000-4.500 μεικτά, περίπου 2.500 καθαρά. Αυτό είναι το ανώτατο πλαφόν που είχε τεθεί και από προηγούμενη κυβέρνηση. Και έχει επιβεβαιωθεί και έχει βελτιωθεί, αν θέλετε, για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρή η πολιτική ηγεσία και η πολιτική προϊστάμενη. Και όχι να καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις. Όταν, σήμερα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ στα ελληνικά νοικοκυριά, το 75% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει ότι μέσα στο 2016 είχε μείωση των εισοδημάτων του, όταν το 37,1% της ελληνικής οικογένειας ζει με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 10.000 ευρώ. Και όταν το 49% των οικογενειών δηλώνει ως κύριο εισόδημα της οικογένειας τη σύνταξη κάποιου μέλους. Αυτά τα υπόλοιπα είναι απλή πρόκληση. Για να μην το χαρακτηρίζω χειρότερα. Κύριε Σοφιανέ, τι λέτε, ένα σχόλιο. Επίσης θα σας πω σε λίγο, φίλες και φίλοι, τι ανακοίνωση έβγαλε ο κύριος Σούρλας για την διάταξη για ελαφρύνσεις πολιτικών προσώπων με τη μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπου αφορά σε πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους, ακόμα και μέλη ανεξάρτητων αρχών. Ο κύριος Σούρλας, λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, είπε ότι είναι απαράδεκτο, προκλητικό, σε μια χρονική περίοδο που χυμάζεται ο ελληνικός λαός, ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης που φτάνουν μέχρι τα όρια επιβίωσής του, να θεσπίζονται διατάξεις για οικονομικές ελαφρύνσεις πολιτικών προσώπων και μάλιστα για όλους εκείνους οι οποίοι κατά την αντίληψη της αριστερής κυβέρνησης εντάσσονται στην κατηγορία των προνομίουχων. Αντί ο πρόεδρος της Βουλής να αντιληφθεί το μέγεθος της πρόκλησης και της δικαιολογημένης αγανάκτησης των πολιτών, τάσσεται υπέρ της ρύθμισης αυτής, επικαλούμενος τη γενικότερη ισορροπία στα δημόσια οικονομικά. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ο πρόεδρος της Βουλής, η κυβέρνηση, τα κόμματα και οι βουλευτές ότι δεν προέχει μόνο η δημοσιονομική ισορροπία, αλλά η ισορροπία και η εμπιστοσύνη μεταξύ εξουσίας, πολιτικών και πολιτών, που έχει επικίνδυνα διαταραχθεί και πάντως αυτές οι ρυθμίσεις την επιτείνουν. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Σοφιανέ. Προφανώς συμφωνώ απόλυτα. Και επίσης να πω το εξής. Ότι η αύξηση των μισθών που είδαμε, γιατί ο κύριος Σούρλας μίλησε για ελαφρύνσεις, η αύξηση των μισθών που είδαμε αφορά κυβερνητικές θέσεις. Μπορεί να υπάρχει κάποιο γράμμα του νόμου και κάποιο παραθυράκι το οποίο να δίνει αυτές τις τρελές αυξήσεις, αλλά αποτελούν κυβερνητικές θέσεις. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Τώρα, όσον αφορά, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο πρωτοσέλιδο της Contra News, το οποίο διαβάσατε πριν. Ακούστε, ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων της αγοράς είναι ότι απεχθάνονται τις συναισθηματικές αντιδράσεις για οικονομικά θέματα. Δεν ωφελούν οι συναισθηματικές αντιδράσεις. Ναι. Και θα σας πω το εξής. Να έχουμε κρύο αίμα, δηλαδή, που λένε να είμαστε ρομπότ. Ναι, δυστυχώς, όταν έχουμε να μιλήσουμε για οικονομικές αποφάσεις και οικονομικά θέματα, πρέπει να είμαστε λίγο ψύχρεμοι, όχι να έχουμε κρύο αίμα. Πόσα χρόνια ακόμα. Να κάνουμε κι άλλο υπομονή. Πάμε λίγο να δούμε. Πάμε. Αναφέρει το πρωτοσέλιδο για το κοκκουληφία. Ξέρετε πόσο είναι το επιτόκιο που πληρώνουμε στα δάνεια. Παίρνουμε 1,5%. Όχι, όχι.
Πώς φτάσαμε εδώ. 1,5% επιτόκιο. Αυτό είναι τοκογλυφία, το τώρα. Η τοκογλυφία, κύριε Χρήστο, επιτρέψτε μου να ρωτήσω. Για να γίνει και λίγο. Ωραία. Ναι, λοιπόν, χάνω τον ορισμό μου. Παρακαλώ. Η τοκογλυφία αφορά επιτόκιο. Αυτό είναι ο ορισμός τοκογλυφίας. Πληρώνουμε 1,5%. Μίλησε ο πρωτοσέλιδός σας για αναλγησία. Γνωρίζετε ότι έχουμε πάρει το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, όχι ανάλογα με το μέγεθος της χώρας της οικονομίας, αλλά σε απόλυτο νούμερο. Σαν δάνεια. Προκειμένου να επιβιώσουμε. Τα μνημόνια. Προκειμένου να επιβιώσουμε. Μάλιστα. Πάμε σε αυτό που ανέφερε ο κ. Χρήστος πολύ σωστά. Τα οποία δεν μπήκαν ποτέ στην κρίση. Τα πήραμε δηλαδή για να πληρώσουμε τα δάνειά μας. Ναι, αλλά δεν κυβερνάω. Όχι, δεν λέω ότι κυβερνάτε. Κυβερνήσατε όμως. Εσείς τώρα Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Νέα Δημοκρατία. Γιατί Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο θέμα που ο κ. Χρήστου έθεσε πολύ ορθώς για το θέμα της ανάπτυξης. Προφανώς όλοι θέλουν ανάπτυξη. Okay. Θέλω να μεγαλώσουμε την πίτα που όλοι θα μοιραζόμαστε από ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρετε όμως τι έχουμε βιώσει κυβερνητικά, το οποίο έχει αποτέλεσμα στην αγορά. Έχουμε βιώσει τα τελευταία 2 χρόνια κλείσιμο των τραπεζών. Βιώνουμε capital controls. Και τα capital controls μπορεί να έχουν βοηθήσει λίγο το πλαστικό χρήμα, όπως είπατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι εταιρείες όταν κάνουν μια εισαγωγή που θέλουν να επενδύσουν και να κάνουν ανάληψη στα χρήματά τους, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν νοείται αγορά, και γι' αυτό δεν υπάρχει αγορά, η οικονομία με capital controls επί 2 χρόνια. Αυτό γίνεται στη Βόρεια Κορέα. Όχι πάντως σε πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, έτσι, για να. Σαφώς η κυβερνητική πολιτική, και όχι εγώ. Οι άλλοι που τα επέβαλαν δεν ευθύνονται δηλαδή. Όχι, δεν τα επέβαλαν. Οι άλλοι που τα επέβαλαν. Ναι. Σας θυμίζω τις 7 μήνες του κ. Βαρουφάκη που πούλαγε τρέλανα την Ευρώπη και που φτάσαμε σε ένα πλασματικό δημοψήφισμα που έβγαλε σε ένα μη ερώτημα ένα αποτέλεσμα 61%, 62% όσο βγήκε, το οποίο η κυβέρνηση έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, μισό λεπτό, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, από το email Χαρδούβελη που η τότε αντιπολίτευση, η σημερινή κυβέρνηση δεν ήθελε, γιατί ήταν 1,8 δις, πήγαμε σε 13 δις μνημόνιο. Σωστά. Για να μιλάμε λάθος, νούμερα. Λάθος, σωστά. Λάθος. Θα μου πείτε μετά. Λάθος. Θα μου πείτε λάθος μετά. Επειδή είπατε τα επέβαλα. Ποιος τα υπέγραψε, capital control. Τώρα αρχίζει το στερεοφωνικό. Ποιος τα υπέγραψε. Κύριε Κατρίνη, ο κύριος Βαρουφάκης τα υπέγραψε. Ο κύριος Σακαλώτερος. Πάρα πει ποιος τα υπέγραψε. Είδατε τι κάνατε. Παίζει ρόλο. Ποιος τα υπέγραψε. Βάζετε φοιτηλία στην κουβέντα. Μα είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα. Επειδή δεν θα διακόψει κανέναν. Είναι δυνατόν. Γιατί πρώτη φορά στην Ευρώπη έγινε αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει και ούτε. Είναι με υπογραφή Βαρουφάκη Σακαλώτερου. Λίγες και ευγένεια. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν μια κυβερνητική πολιτική που έκλεισε τράπεζες, που μας επέβαλε capital controls, που απεχθάνεται κάθε ιδιωτικοποίηση και ξένη επένδυση. Και μπορώ να σας το αποδείξω αυτό. Θέλουμε το διάδρομο του ελληνικού να τον ορίσουμε ως αρχαίο κοιμήλιο. Ποιος το λέει αυτό. Τι πώς το λέει αυτό. Δεν πήγανε τώρα βουλευτές κυβερνητικοί και ζητήσαν το ελληνικό. Και πήγανε. Ναι, αλλά δεν γίνεται η επένδυση. Δημοκρατία. Δεν γίνεται επένδυση. Η επένδυση χρειάζεται. Ναι, αλλά η δημοκρατία που κάποτε σταματά γίνει επένδυση. Εδώ είναι η Ελλάδα έχει πρίκες ιστορικής αξίας που πρέπει να τη σέβεται. Μα το διάδρομο του ελληνικού. Σοβαρολογείτε τώρα. Σας παρακαλώ. Θα ελεγχθούν. Ωραία. Τα πάντα και θα γίνει η επένδυση. Α. Δεν είναι χιλή. Ελέγχονται τα πάντα επί χρόνια και δεν γίνεται επένδυση. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Δεύτερο. Δεν είναι χιλή. Όποιος ήρθε να επενδύσει αυτή τη χώρα, τον διώξαμε, κύριε Χρήστο. Η επένδυση θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθούν διαδικασίες. Ναι, θα έχουμε ψοφήσει. Μέχρι τότε θα έχουμε ψοφήσει. Επειδή κάνω ρεπορτάζ, εσείς δεν κάνετε. Σε 16 μήνες. Ναι, αλλά διαβάζω. Είμαι πολίτης και ενημερώνομαι. Διαβάζετε, μπορείτε να πάρετε κότσο και το τηλέφωνο. Σε 16 μήνες ξεκινάει. Έχουμε λοιπόν μια απέχθεια των ειδικοποιήσεων και των ξένων επενδύσεων. Δεν προσελκύουμε καμία ξένη επένδυση. Αν προσελκύσαμε κάποια. Με συγχωρείτε. Αν προσελκύσαμε, πείτε μου, ότι προσελκύσαμε αυτή, αλλά δεν μου το λέτε. Θέλω να μου πείτε. Ναι, αλλά μην με διακόπτε συνέχεια, δεν γίνεται. Αλλά τεκμηριώνετε τον λόγο σας. Ναι, θα τεκμηριώσω τον λόγο, θα τελειώσω, θα βάλω μια τελεία. Είσαστε τεχνοκράτης και πρέπει να αποδεικνύετε αυτά που λέτε. Ναι, αλλά δεν με κρίνετε σαν αποδεικνύω. Τα λέω εγώ και απαντήστε μετά. Δεν έχετε τεκμηριώσει τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Υπάρχει μια απέχθεια μείωση του δημοσίου τομέα. Γίνονται σε αυτή τη χώρα. Σας παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Σοφιανέ. Παρακαλώ. Δεν θέλουμε να μειώσουμε το δημόσιο τομέα μας. Κάνουμε προσλήψεις, έχουμε ένα σπάταλο κράτος. Την άλλη φορά που με είχατε καλέσει ήταν εδώ η κυρία Πέρκα, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, η οποία έχει ένα οργανισμό από κάτω της χωρίς μια οργανική θέση και ξοδεύει 358.000 το χρόνο. Λοιπόν, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Ξέρετε ποια είναι η κυβερνητική πολιτική για την οικονομία και για την ανάπτυξη. Φόροι και άλλοι φόροι και άλλοι φόροι. Μόνο φόροι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν σήμερα εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας κερδίζω όχι τα 15.000 του κ. Όσμπορν, αλλά 100.000 ευρώ το χρόνο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει αυτό, ακούστε τι θα πληρώσω σαν φόρο. 45.000 φόρο εισοδήματος. 45.000 προκαταβολή ίσον 90.
10% φόρο αλληλεγγύης, φτάσαμε τα 100 χιλιάρικα που κέρδισα. Και 18 χιλιάρικα ασφαλιστικές φορές. Εγώ που θα κερδίσω 100 χιλιάρικα θα πληρώσω 118 χιλιάρικα. Πρέπει να βρω να δανείσω και το κράτος 18.000 ευρώ. Και δεν μου μείνει. Και δεν μου μένει ένα ευρώ, θα απαντήσετε μετά. Και δεν μου μένει ένα ευρώ για να ζήσω. Ολοκληρώστε να πάμε παρακάτω, γιατί λοιπόν, έχουμε 2 ώρες. Σήμερα αυτό που συμβαίνει, σας λέω μόνο ένα νούμερο. Ναι. Το λιανεμπόριο το μήνα Ιανουάριο του 2017 είχε τη χειρότερη εμφάνιση την τελευταία δεκαετία. Το λιανεμπόριο. Ναι, ναι. Την τελευταία δεκαετία, ο δείκτης Λιανικής. Λοιπόν, εάν νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να αναπτυχθούμε, με το να έχουμε συναισθηματικά πρωτοσέλιδα για να επηρεάζουμε τον κόσμο συναισθηματικά, δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν επηρεάζεται. Κάποτε, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα ολόκληρο κελιάτσο, υπάρχει ένα ωραίο επάγγελμα. Αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων. Υπάρχει ένα ωραίο επάγγελμα. Τα ψέματα των κυβερνώντων, διότι όλα τα κόμματα μας έχουν φλωμώσει τα ψέματα. Έχουμε μπει στα μνημόνια όλα τα κόμματα, αν εξαιρέσει. Μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει ένα ωραίο επάγγελμα. Και παίρνετε και χρεώνεται, καταχρεώνεται η χώρα χωρίς να πέφτει ούτε. Κύριε Λιάτσο, μία πρόταση για να λήξω. Παίρνουμε δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων για να πληρώνουμε τα δάνεια. Μία πρόταση για να λήξω. Είμαστε απικία. Κανονικά, καλά τα γράφει κοντράνιο. Μία πρόταση. Καλά τα γράφει. Υπάρχει ένα ωραίο επάγγελμα. Λέγεται Deliverás. Ναι. Ο Deliverás βγαίνει από την αγγλική λέξη deliver. Ναι, που ναι. Σημαίνει ότι πράττω πράγματα που έχω συμφωνήσει. Εδώ υπογράφουμε μνημόνια. Υπογράφουμε, θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Υπογράφουμε αλλαγές. Είναι καλά τα μνημόνια. Και δεν. Να μην τα υπέγραφε η κυβέρνηση, είναι καλά. Και δεν, ό,τι συμφωνούμε, δεν κάνουμε deliver. Αυτό δεν το πραγματοποιούμε. Θέμα, να μην τα. Τι λέτε, κύριε Σαρακιώτη, εγώ. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο. Θα ρωτήσετε στη συνέχεια, κύριε Χρήστο, για να μιλήσουν λίγο και οι υπόλοιποι, γιατί τους βλέπω δυσαρεστούνται όταν. Και έχουν δίκιο. Σωτήρης Νίκας. Όταν μας βλέπει, είστε πολύ νέος άνθρωπος, δικηγόρος κιόλας. Δεν είστε δηλαδή φυτευτός στην πολιτική, είστε και επαγγελματίας. Και μπράβο σας. Σωτήρης Νίκας, 250 χιλιάρικα εφάπαξ. Τα ακούει ο κόσμος και φρύτει τώρα, του σηκώνεται η τρίχα. Δηλαδή, η γιαγιά σας και η γιαγιά μου στο χωριό παθαίνουν την πλάκα της ζωής τους ακούγοντας αυτά τα νούμερα. Ο άλλος, ο κύριος του ΟΔΙΧ, δεν το ξέρω, μπορεί να είναι άριστος ο άνθρωπος, επιστήμονας κτλ. Φεύγει από 4.631 ευρώ και πάει στα 8.315 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Είπε ο κύριος Σοφιανός πριν ή ο κύριος Καπαδάς, δεν θυμάμαι, για ένα δεκάρι χιλιάρικα έσοδα το χρόνο. Και ένας άνθρωπος του δημοσίου υπάλληλος, δηλαδή που αμείβεται με το χρήμα του Έλληνα φορολογούμενου, μας έχουν εξεσκίσει στους φόρους μέσα στα μνημόνια, θα παίρνει το μήνα 8.315 ευρώ. Σύνομο θα μου πείτε, εσείς τα ξέρετε καλά τα νομικά, εγώ δεν τα ξέρω, θα μου πείτε νόμιμο κτλ. Σας λέω λοιπόν, αν είναι η κανονική κατάσταση αυτή, την ώρα που η ανεργία είναι εκεί και η φτώχεια είναι εκεί, την ώρα που φεύγει κόσμος για να βρει δουλειά έξω. Θυμίζουμε ταινίες ελληνικές του 60 που κλαίγαμε πιτσιρικάδες, που βλέπαμε ταινίες του 60 και του 70. Με τη μετανάστευση Αμερική, Αυστραλία κτλ. Και κλαίγαμε, έχει ξαναζεί, αναβιώνει αυτή η κατάσταση του 60 στην Ελλάδα. Και έχουμε αυξήσεις και άλλες αυξήσεις. Σας είπα για την διευθύντρια εκεί στο Υπουργείο του Μουζάλα. Εδώ σας βγαίνει από αριστερά ο Μάνος. Ποιος τώρα, ο Στέφανος Μάνος, ας πούμε, που είναι πρώτος ξάδελφος της Θάτσερ, ας πούμε. Και σας βγαίνει από αριστερά ο Μάνος. Σας κάνει κριτική για τις 250.000 ευρώ. Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, πρώτα απ' όλα. Επειδή υπάρχουν αρκετές ΔΕΚΟ, προέρχομαι από μια περιοχή η οποία έχει μια παρεμφερή επιχείρηση, στην οποία και οι απλοί εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια παίρνουν φάπαξ αυτά τα ποσά. Ας μην εστιάζουμε μόνο στα διευθυντικά στελέχη. Υπάρχουν απλοί εργαζόμενοι. Ποια ποσά? 250.000. Ποια επιχείρηση? Στη Λάρκο. Μάλιστα. 250.000 εφάπαξ. Απλοί εργαζόμενοι, βέβαια. Απλοί εργαζόμενοι. 250.000 ευρώ. Εφάπαξ. Οπότε ας μην εστιάζουμε μόνο στα υψηλόβαθμα στελέχη. Υπάρχουν και απλοί εργαζόμενοι, αυτούς που υπερασπίζεται. Είστε βέβαιος για αυτό το νούμερο που λέτε? Απολύτως. Για να το λέτε, θα το ξέρετε. Δεν το λέτε έτσι. Απολύτως. Όσον αφορά. Τον υπαλληλικό, όπως παίρνουμε. Ναι, είναι εξαίρεση. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Όσον αφορά. Η κυβέρνηση έδειξε. Βγάλετε και τον κύριο Χρήστο στον τριπλό όταν μιλάνε. Όχι, όχι, μην με βγάλετε. Εμένα θα με μισήσουν. Όχι, γιατί να σας μισήσουν. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Σαρακιώτη. Έδειξε τη στάση σε τέτοια φαινόμενα. Είχαμε πριν από λίγες μέρες το θέμα με τον ΑΔΜΙΕ. Που κάποιοι. Τα 20.000 το μήνα. Τα σύμβουλο δώσανε μόνοι τους αυξήσεις και ζητήθηκε η παραίτησή τους. Η στάση είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν μπορεί να γίνει καμία υποχώρηση σε τέτοια προκλητικά φαινόμενα για την ελληνική οικονομία που όπως και την κοινωνία που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά στενάζει και περνάει δύσκολες μέρες. Ο κύριος Σταθάκης απάντησε ορθά γιατί
υπήρχε και μια παρανόηση ότι δόθηκε μπόνους 100.000 ευρώ. Ήταν σύν 27.000 ευρώ από την, αναβάθμιση του πριν την συνταξιοδότηση. Για να αναφέρουμε και ορθά τα στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά αυτά που ακουστήκανε για τα εφάπαξ, να θυμίσουμε ότι από το 2013 και μετά είχαν παγώσει τα εφάπαξ. Για πρώτη φορά, τα τελευταία 3 χρόνια, η σημερινή κυβέρνηση από πέρυσι έχει ξεκινήσει και δίνει, πληρώνει εφάπαξ στους συνταξιούχους. Ανέφερε ο κύριος Σοφιανός για το ασφαλιστικό κτλ. Και για τις 100.000 που ενδεχομένως να έχει κάποιος εισόδημα. Τα νούμερα θεωρώ ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δέχομαι ότι στα υψηλά εισοδήματα και οι ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία είναι υψηλή, αλλά δεν μας είπε ο κύριος Σοφιανός, γιατί μιλάμε για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Τι επιβάρυνση θα έχει με το καινούργιο ασφαλιστικό αυτός που έχει εισόδημα 20.000, που έχει μικρότερη επιβάρυνση. Να δούμε, μιλάμε για το 77% των αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι πληρώνουν πλέον μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές για το 9 που πληρώνουν τις ίδιες ή μας νοιάζει περισσότερο το 14 που πληρώνει αυξημένες. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Μας ενδιαφέρει το 86 ή το 14. Αυτή η κυβέρνηση, γνωρίζοντας την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, προσπάθησε και πέτυχε να προστατεύσει το 86. Δεν συμφωνούμε για ότι ουσιαστικά την ύφη την πληρώνει ένα 14% που αυξάνουν οι ασφαλιστικές τους εισφορές, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάποιος έπρεπε να πληρώσει. Ήταν μια πολιτική απόφαση να πληρώσουν περισσότερο αυτοί που έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Κατά την άποψή μου, υπάρχει στρέβλος στο συγκεκριμένο. Υπάρχει στρέβλος γιατί είναι στρεβλό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ο νόμος που ισχύει σήμερα είναι στρεβλός. Γιατί έρχεται να καταστρέψει επιχειρήσεις οι οποίες και επαγγελματίες εμπόρους και βιοτέχνες, οι οποίοι ήταν συνεπείς μέχρι σήμερα στις υποχρεώσεις τους και τώρα δεν θα μπορούν να είναι συνεπείς. Διότι δεν θα εγώ δεν συμφωνώ στο 100% που είπε ο κ. Σοφιανός, αλλά επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν υπό αυτές τις συνθήκες κέρδη 20.000 ευρώ και πάνω, δεν μένει εισόδημα για την επιχείρηση, για τον επαγγελματία. Είναι καθαρά, γίνεται αναδιανομή πλούτου μέσα από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, από τον ασφαλιστικό νόμο. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα στοιχεία ότι το 77% πληρώνει... Και ολοκληρώστε με αυτή τη φράση, γιατί πάω σε διαφημίσεις και συνεχίζω με τον κύριο Ιωαννίδη. Το αποτέλεσμα αυτής της φοράς, τα 168 ευρώ που είναι η πλειοψηφία που πληρώνει, είναι τι σύνταξη θα πάρει. Γιατί αν ενημερώσουμε τον κόσμο ότι με τα 160 δεν θα πάρει την εθνική και αν πάρει και την εθνική... Να δούμε θα πάρει την εθνική, την εθνική και θα πάρει επιπροσθέτως, με 168. Επιπροσθέτως θα πάρει τα χρήματα που έχει καταβάλει. Δηλαδή, μάλιστα, άλλα 10 ευρώ, 15, λοιπόν, 20. Όχι, κύριε. Ευχαριστώ κύριε Σαρακιώτη. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και θα τα πούμε στη συνέχεια.